Πρόεδρο κ. Βούτσιτς και τα μέλη της Σερβικής Κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας. Θα έλεγα ότι η σύνοδος αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τις σχέσεις μας, καθώς αναβαθμίζουμε την στρατηγική μας συνεργασία σε μια περίοδο κρίσιμη, κατά την οποία εκφράζονται ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για το μέλλον της περιοχής μας, αλλά ταυτόχρονα και μια περίοδο κατά την οποία ανοίγονται νέες δυνατότητες και νέες προοπτικές. Μια περίοδο που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των χωρών μας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στο πνεύμα αυτό, όπως είχαμε και οι δύο την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά την επίσκεψή μου στη Σερβία τον Ιανουάριο, η σημαντική ιστορική, πολιτική και πολιτισμική μας δεσμή, η μεγάλη φιλία μεταξύ των λαών μας, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί με σύγχρονους όρους, σε νέα πλαίσια που επιτρέπουν γρήγορη και πολυεπίπεδη συνεργασία και συντονισμό. Θέλω να τονίσω ότι για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό που αυτή η πρώτη συνάντηση σε αυτό το ανώτατο επίπεδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας λαμβάνει η χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια πόλη με ιστορικό ρόλο στα Βαλκάνια, αλλά και μια πόλη δυναμική και σύγχρονη, της οποίας ο διεθνής και περιφερειακός ρόλος αναβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο. Μια πόλη που καθίσταται σταδιακά κόμβος μεταφορών, ενέργειας, εμπορίου και τηλεπικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Μια πόλη διπλωματικό κέντρο της διαβαλκανικής συνεργασίας, που έδωσε πνοή στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και αποτελεί παράθυρο για την ανάπτυξη των Βαλκανίων στη Μεσόγειο και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε σήμερα και συμφωνήσαμε στην ανάγκη ενίσχυσης του μεταξύ μας πολιτικού διαλόγου και ενδυνάμωσης της συνεργασίας μας σε μια σειρά από τομείς που αποτυπώνονται και στην κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε. Συνομιλήσαμε για τις σημαντικές προοπτικές για εκατέρωθεν επενδύσεις, με την Ελλάδα να παραμένει, υπενθυμίζω, μέσα στους τρεις σημαντικότερους επενδυτές στη Σερβία. Δώσαμε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και στις υποδομές. Συζητήσαμε για την ανάπτυξη δικτύων μεταφορών με ειδικότερη αναφορά τόσο στην σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά-Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, όσο όμως και στην πλωτή διασύνδεση Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου, αξιοποιώντας τα ποτάμια που μας ενώνουν. Υπογράψαμε συμφωνία που αφορά στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και μέσω αυτής της διάδρασης την οικονομία της περιοχής. Τονίσαμε ότι η προώθηση της ενεργειακής συνδεσιμότητας είναι κέρια για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας. Υπό το πρίσμα αυτό συμφωνήσαμε να προωθήσουμε και την ενεργειακή μας συνεργασία και τονίσαμε την σημασία ενεργειακών έργων όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP και ο κάθετος διασυνδετήριος αγωγός IGB, καθώς και ο αγωγός διασύνδεσης Βουλγαρίας-Σερβίας, ο IBS, αλλά και Ιωνίου Αδριατικής. Παράλληλα, συμφωνήσαμε για τον τουρισμό, ότι ο τουρισμός έχει ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις μας. Ο σημαντικός αριθμός επισκεπτών εκατέρωθεν, πέραν της οικονομικής διάστασης, ενδυναμώνει τους δεσμούς
μεταξύ των πολιτών μας. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της θετικής τάσης τουριστικών ροών και υπογράψαμε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας καθώς και συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Η συνεργασία μας βεβαίως δεν έχει μόνο οικονομική πτυχή. Όπως είπα, οι σχέσεις των λαών μας έχουν βαθιές ρίζες. Συμφωνήσαμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την πολιτιστική διάσταση της σχέσης μας και στην κατεύθυνση αυτή υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας. Είχαμε περαιτέρω μια ιδιαίτερη και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Και συμφωνήσαμε στην ανάγκη αναβάθμισης του πολιτικού μας διαλόγου. Τονίσαμε ότι στο στρατηγικό πλέγμα των διμερών μας σχέσεων εντάσσεται η ολοένα ενισχυόμενη στρατιωτική μας συνεργασία και υπογράψαμε συμφωνία στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμφωνήσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της εξάρθρωσης δικτύων τράφικινγκ, μια συνεργασία κρίσιμη για την ασφάλεια, όχι μόνο της περιοχής μας, θα έλεγα κρίσιμης για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Ενισχύσαμε δε το διάλογό μας για το μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι ο συντονισμός και η συνεργασία είναι η μόνη απάντηση στις ευρωπαϊκές εθνικιστικές αυτές δυνάμεις που θεωρούν την προάσπιση του διεθνούς δικαίου πολυτέλεια και θέλουν να εξασφαλίσουν ότι όλα τα βάρη αυτού του φαινομένου θα πέφτουν στις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Τονίσαμε ότι αυτή είναι η μόνη απάντηση στη λογική των αποκλεισμών και των μονομερών ενεργειών. Βεβαίως υπογραμμίσαμε τη σημασία σεβασμού του διεθνούς δικαίου και την ανάγκη να ενταχθούμε ενεργά σε όλα τα φαινόμενα εθνικισμού, αλυτρωτισμού και μη σαλλοδοξίας στην περιοχή, έτσι ώστε να εμπεδωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Σε αυτή τη βάση και με αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο πρέπει να διευθετούνται οι όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών στα Βαλκάνια. Και βεβαίως συζητήσαμε και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και για την ανάγκη να υπάρξει ρεαλιστική προσέγγιση από την πλευρά της νέας κυβέρνησης στην γείτονα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που χρόνια επιδιώκουμε, μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση στη διαφορά που υπάρχει στο ζήτημα της ονομασίας. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσαμε τη σταθερή μας υποστήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με την εκπλήρωση βεβαίως όλων των απαραίτητων όρων. Και τονίσαμε ότι ο στόχος αυτός, που καθορίστηκε με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης, πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όχι μόνο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά θα έλεγα προς όφελος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πανέλαβα στον Πρόεδρο Βούτσιτς ότι η χώρα μας θα είναι πάντοτε αταλάντευτος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και θα υποστηρίζει σταθερά την πρόοδο της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας. Είμαστε στο πλευρό της και με εφαρμογή του διμερούς πλαισίου που έχουμε συμφωνήσει από το 2010 για παροχή τεχνογνωσίας εκ μέρους της Ελλάδας προς επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά και με συμφωνίες για συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική, οι ευρωπαϊκές ρίζες των χωρών της περιοχής μας
δεν μπορούν σε μια εποχή εντυνόμενης παγκοσμιοποίησης παρά να συνδυάζονται με μια εξωτερική πολιτική με ευρύτερους ορίζοντες. Με την προώθηση σχέσεων και σχημάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των λαών μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα της περιοχής μας. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο Βούτσιτς και για τις τελευταίες εξελίξεις που σηματοδοτούν την οριστική πια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση και την τελευταία χθεσινή εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έξοδο από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, μια διαδικασία που υφίστατο από το 2009 και μετά από 8 χρόνια η Ελλάδα καταφέρνει να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η Ελλάδα, ξεπερνώντας την οικονομική κρίση, ανακτά σιγά αλλά σταθερά τη μεγάλη της σημασία, το ιδιαίτερο της βάρος, γεωπολιτικό βάρος, ως μια κρίσιμη χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων, στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα που παραμένει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα σταυροδρόμη τριών υπήρων, με κρίσιμο ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και πάντοτε με στόχο τη σταθερότητα, την ειρήνη, το διάλογο, τη συνεργασία. Είπα λοιπόν στον πρόεδρο Βούτσιτς ότι οι φίλοι μας οι Σέρβοι, ο σερβικός λαός και ο ίδιος έχουν να περιμένουν από την Ελλάδα έναν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Έχουν να περιμένουν από μας να παίξουμε το ρόλο μιας χώρας που θα μπορέσει να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στην Σερβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και εμείς έχουμε να περιμένουμε από τη Σερβία, μια φίλη χώρα, τη συνεργασία, την ουσιαστική συνεργασία, για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τα Βαλκάνια σε ήρεμα νερά, να είναι η Χερσόνησος της Βαλκανικής, μια Χερσόνησος φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς και όχι μια διαρκής πηγή κινδύνων και εθνικισμών. Είχαμε λοιπόν μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία και πιστεύω ότι αυτή τη συνεργασία θα μπορέσουμε στο ευρύτερο μέλλον να την εμβαθύνουμε και να την επεκτείνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον Σέρβο Πρόεδρο και πιστεύω ότι το επόμενο σημαντικό βήμα, το οποίο θα ήθελα να ανακοινώσω, είναι ότι μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου Βούτσιτς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, θα επισκεφθεί το Βελιγράδι τον Οκτώβριο, μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη για τις χώρες μας και για την περιοχή μας.